Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ακόμη πιο ακριβά μπορεί να πληρώσουν οι Έλληνες τη βενζίνη, αναφέρουν μιλώντας στο insider.gr παράγοντες της αγοράς. Με αλυσιδωτές συνέπειες για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες κλείνουν η μία μετά την άλλη, και την οικονομία, η οποία χάνει τα πολυπόθητα έσοδα από την φορολογία. Η ζήτηση καυσίμων έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση, με μοναδική αισιοδοξινότητα την ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανση τον Ιανουάριο, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Οι φορείς της αγοράς καταγγέλουν ότι η φορολογική πολιτική οδηγεί σε κλείσιμο των πρατηρίων αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων προμήθειας, μια κατάσταση η οποία συντηρείται εδώ και 9 χρόνια. Την ψηφιοποίηση των καταστημάτων τους δρομολογούν εντατικά ελληνικές τράπεζες μέσα από δύο άξονες, την ψηφιακή γωνιά και το ψηφιακό κατάστημα. Ο πρώτος άξονας της στρατηγικής περιλαμβάνει τη δημιουργία τμήματων μέσα στο κατάστημα, που τα μηχανήματα θα διενεργούν τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών αντί για τους ταμείες. Και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες βλέπουμε εξειδικευμένο προσωπικό να οδηγεί τους πελάτες στα μηχανήματα συναλλαγών του καταστήματος. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα αμιγώς ψηφιακά καταστήματα, καθώς συνεργάζονται άριστα με τα παραδοσιακά, θα αποφορτίζουν και καταργούν τις ουρές για τους ιδιώτες αλλά κυρίως για τους επιχειρηματίες της περιοχής. Την 5η 18 Απριλίου, η Εθνική Τράπεζα διοργανώνει σε συνεργασία με την Crowd Policy την τρίτη κατά σειρά ανοιχτή εκδήλωση Open and Digital Disruption Day στους χώρους του BIF Innovative της Εθνικής. Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης BIF Innovative έχει ως στόχο την ορίμανση και την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα του FinTech. Τα θέματα της διοργάνωσης αφορούν τις κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις των τελευταίων ετών, όπως το Artificial Intelligence, το Blockchain και το νέο θεσμικό πλαίσιο PSD2 GDPR. Επίσης, θα συζητηθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που δημιουργούνται μέσα από το API Economy. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις και startups ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με ιδέες, λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με το FinTech. Η εγγραφή είναι δωρεάν, όμως λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μπείτε στο bifinnovative.com για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα και να εγγραφείτε στην εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας. Αναδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Διοικητή μόνο και μέσα 766,56 μονάδες, καταγράφοντας και 0,32% σε πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr. Yeah.